Το βίντεο το οποίο περίμενες, η περίληψη του recap, επιγραμματικά τι είδαμε στο WWDC το οποίο έγινε και τι κυκλοφόρησε η Apple, τι περιμέναμε και τι τελικά είδαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά δεν βοηθάει καθόλου αυτό το πράγμα. Επίσης, περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε ποιο θα θέλετε να είναι ένα από τα επόμενα βίντεο. Φυσικά έρχονται πολλά άλλα ακόμα, αλλά η γνώμη σας μετράει. Δεν ξεχνάς dimitjo.gr αλλά και Instagram και φυσικά όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή. Η Apple μας ευνηδίασε. Ήταν η εκδήλωση που ήταν γεμάτη προϊόντα, λειτουργικά συστήματα και φυσικά σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε επιγραμματικά μια περίληψη γρήγορη για το τι είδαμε στο WWDC. Ξεκινώντας με τα προϊόντα και οι περισσότεροι ξεκινάνε με τη σειρά τι είδαμε και τελικά πού καταλήξαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς πρώτα είδαμε MacBook, μετά είδαμε τα iOS και μετά είδαμε τα Mac και μετά καταλήξαμε στα Apple Headset. Εγώ θα ξεκινήσω αντίστροφα. Θα ξεκινήσω με αυτό που με έκανε εμένα πραγματικά εντύπωση και κάτι το οποίο περιμέναμε τα τελευταία χρόνια να κυκλοφορήσει. Γιατί γενικότερα το hype ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αλλά η Apple έκανε μήνες και χρόνια να το κυκλοφορήσει. Χρόνια, όχι μήνες. Και φυσικά δεν είναι άλλο από τα Apple Vision Pro. Είναι τα νέα γυαλιά της Apple, τα νέα VR, AR Headset τα οποία κυκλοφόρησε. Και ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, αλλά δεν ήμασταν και τόσο σίγουροι ότι κυκλοφορήσουν σε αυτό το WWDC. Βέβαια, οι φήμες ήταν τόσο δυνατές και φυσικά κυκλοφόρησαν και τα είδαμε. Επιγραμματικά να πούμε ότι μιλάμε για ένα AR-VR headset ή αλλιώς οπτικοακουστικό VR γυαλί, το οποίο ουσιαστικά είναι και VR, δηλαδή σε πάει στην εικονική πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα και AR, το οποίο είσαι ενώ είσαι στην εικονική, ταυτόχρονα παράλληλα είσαι και στην πραγματικότητα. Ακούγεται λίγο κουλό, αλλά γενικότερα όσοι χρησιμοποιείτε VR γυαλιά δεν θα έχετε τη συνέστηση του AR. Δηλαδή, είναι πλαστικά μπροστά και δεν έχουν καμία επαφή με το AR περιβάλλον. Αυτά έχουν γυαλί μπροστά, οπότε αν έρθει κάποιος κοντά σου μπορεί φυσικά να υπάρξει και σαν πραγματικότητα κοντά σου, οπότε αν έρθει θα τον δεις κανονικά. Κάτι το οποίο δεν έχουμε δει σε AR-VR headset. Μάλλον σε VR headset. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα γυαλιά έχουν Optic ID, δηλαδή μπορούν να αναγνωρίσουν την ήριδα για να κάνει ταυτοποίηση το γυαλί ότι είσαι εσύ. Κάτσε το Face ID που έχουμε σήμερα, αλλά δεν σκανάρει το πρόσωπο, σκανάρει την ήριδα του ματιού. Φυσικά η Apple επιβεβαιώνει ότι η ήριδα και το Face, όπως το Face ID, έτσι και το Optic ID είναι αποπληκτογραφημένο και δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι μπορούν τα δεδομένα αυτά να διαρρεύσουν. Το VR-AR headset θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 24, όπως ενημερωθήκαμε και στην εκδήλωση, και η αρχική του τιμή θα είναι $3,499. Κάτι το οποίο φυσικά στην Ελλάδα θα είναι πολύ ακριβότερο. Υπολογίζω μαζί με το ΦΠΑ και τους φόρους και τα σχετικά να ξεπερνάει τα 4.000 plus ευρώ. 4.200, 4.300, κάπου εκεί. Κάτι το οποίο επίσης μας έκανε εντύπωση είναι ότι η Apple θα δώσει στους developer το developer kit, το οποίο θα είναι δωρεάν αυτή τη φορά, καθώς μέχρι πριν από κάποιους μήνες ήταν με χρέωση, πλέον θα είναι δωρεάν για να μπορούν να αναπτύξουν τις εφαρμογές τους οι developers και για το AR-VR headset, αλλά και γενικότερα και για τις νέες iOS εκδόσεις που κυκλοφόρησαν. Στο τμήμα των υπολογιστών τώρα συναντήσαμε ένα καινούριο MacBook Air 15 inch. Για την ακρίβεια συναντάμε ένα MacBook Air 15,3 inch με επεξεργαστή Mi 2. Το MacBook Air είναι διαθέσιμο στην Αμερική από την ημέρα που κυκλοφόρησε το WWDC και κοστίζει $1,299. Στην Ελλάδα το συναντάμε πάνω από 1.700 plus ευρώ. Θα μου πεις τώρα μεγάλη διαφορά, τεράστια. Ναι, φυσικά και είναι και ένα λάπτοπ το οποίο δεν νομίζω να χρειαστείς. Γιατί MacBook Air 15 inches, νομίζω ναι μεν μικρό βολικό, αλλά πολλά λεφτά για MacBook Air, κατά τη γνώμη μου. Επιπλέον είδαμε και την παρουσίαση φυσικά του νέου Mac Studio, έχοντας όμως μέσα τον Mi 2 Max και τον Mi 2 Ultra. Ενώ είδαμε επίσης και ένα Mac Pro, τα περνάω λίγο γρήγορα αυτά γιατί τα Mac και τα Mac Studio νομίζω δεν ενδιαφέρουν πολλούς, με επεξεργαστή Mi 2 Ultra και φυσικά περισσότερες δυνατότητες για να βάλεις περισσότερες θύρες και μεγαλύτερες βελτιώσεις γενικότερα, να προσθέσεις έξτρα κάρτες και τα σχετικά. Στο τμήμα λοιπόν των λειτουργικών συστημάτων συναντάμε το iOS 17.
Όπως ξέρετε λίγο πολύ, κάθε καλοκαίρι σε κάθε WWDC η Apple παρουσιάζει την επόμενη έκδοση iOS. Το νέο iOS 17 δεν έχει πολλές νέες δυνατότητες όπως περιμέναμε πολύ ή γενικότερα να έχει αλλάξει τόσο πολύ το interface του κινητού, αλλά έχει κάποιες νέες έξτρα λειτουργίες τις οποίες πραγματικά αξίζει να σημειωθούν. Μία από αυτές είναι το standby, δηλαδή ότι το κινητό σου μπορεί να μπαίνει στην αναμονή σαν το Apple Watch όταν το έχει στη φόρτιση. Δεν ξέρω αν είναι bug ή αν δουλεύει, αλλά όταν το βάλεις και στην ασύρματη φόρτιση, καθώς η Apple το έδειξε μόνο για την ασύρματη φόρτιση, εγώ το έχω δοκιμάσει με την κανονική φόρτιση και αν το κουμπώσω και το γυρίσω στο πλάι, γιατί πρέπει να είναι γυρισμένο στο πλάι, δουλεύει κανονικά και στην κανονική φόρτιση με το Lightning. Ουσιαστικά μπορείς να προβάλλεις στο standby κάποια πράγματα όπως το ρολόι, τον καιρό ή κάποιες ειδοποιήσεις την ώρα που κοιμάσαι, δουλεύει δηλαδή σαν ρολόι ψηφιακό, digital. Μας έδειξαν την εφαρμογή του Journal, την οποία θα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο, το πώς δουλεύει και το τι μπορεί να σου κάνει. Είναι αρκετά βολική, δεν ξέρω αν θα τη χρησιμοποιήσουν όλοι όμως, ειδικά στην Ελλάδα. Φυσικά έγινε μεγάλη αναβάθμιση που έχει γίνει λίγο ντόρος γι' αυτό, για το Hey Siri, πλέον έχει γίνει Siri, αντί σε Hey Siri. Πλέον αν φωνάξεις απλά το όνομά της, η Siri απαντάει, δεν χρειάζεται να πεις το Hey Siri για να σου απαντήσει. Είδαμε αλλαγές στο τηλέφωνο, στις επαφές, στο FaceTime αλλά και στα μηνύματα. Έχουν διορθώσει φυσικά το AutoCorrect, το οποίο είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα και γενικότερα δούλευε άθλια και όλοι πηγαίνατε σε κάποιο έξτρα πληκτρολόγιο της Google ή οποιοδήποτε άλλο που σας βόλευε. Πλέον έχει διορθωθεί αρκετά το AutoCorrect και βέβαια είναι beta ακόμα, τουλάχιστον η έκδοση που έχω ακόμα η developer. Θεωρώ πως θα διορθώσει και άλλο. Έχει διορθώσει τα μηνύματα, το reply των μηνυμάτων, έχουν προσθέσει την ωραία αντιμαγιά που προσθέτει ουσιαστικά νέες δυνατότητες στα stickers, ότι μπορείς ουσιαστικά να κάνεις τζιφάκια από τα live, από τις live photo ουσιαστικά, που είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή να κάνεις thumbs up, μπορείς να το κάνεις το thumbs up να είναι γκυφάκι και σου περικόβει κιόλας και το περίγραμμα γύρω γύρω και μπορείς να το στείλεις σε οποιονδήποτε θέλεις και σαν φωτογραφία αλλά και σαν τζιφάκι. Σου προσφέρει τη νέα δυνατότητα την οποία μέσω του airdrop, το οποίο πραγματικά είναι ακραίο και πάρα πολύ βολικό έτσι όπως το έχουν αναβαθμίσει πλέον, το οποίο θα δούμε επίσης σε ένα επόμενο βίντεο, μπορείς ουσιαστικά μέσω του airdrop να ακουμπήσεις τα δύο τηλέφωνα μεταξύ τους και να στείλεις την επαφή σου, να ανταλλάξεις επαφές με κάποιον φίλο. Δηλαδή πας στην καφετέρια, του λες δώσ' μου το τηλέφωνο σου, ακουμπάτε τα κινητά σας και πλέον έχει ο ένας την επαφή του άλλου. Πολύ βολικό, χρήσιμο, γενικότερα σε γλιτώνει από τον χρόνο του να γράφεις τηλέφωνο. Επλέον είδαμε iPad OS 17, το οποίο δεν είχε τόσες πολλές αλλαγές, έχουν αλλάξει λίγο το lock screen και έχουν προσθέσει widget στο lock screen. Τίμιο, βολικό, αρκετά. Όσοι έχετε iPad θα το τσεκάρετε και θα μας πείτε τη γνώμη σας. Επιπλέον ανακοινώθηκε φυσικά Mac OS Sonoma, που είναι πλέον το νέο όνομα. Sonoma. Sonoma, αν το λέω σωστά, Sonoma. Φυσικά κάθε WWDC έχει και ένα Mac OS. Τις διαφορές που είδαμε στο Sonoma δεν είναι τόσο μεγάλες πάλι στο interface, όσο το ότι μπορείς πλέον να βάλεις widgets στην εμφάνεργασία. Παλιότερα, όσοι ξέρετε και θέλετε να βάζετε widgets στην εμφάνεργασία, πηγαίνατε και κατεβάζετε κάποιες extra third party εφαρμογές. Πλέον μπορείς να βάλεις τα widgets στην αρχική οθόνη του MacBook, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσεις κάποια third party εφαρμογή. Βολικό, χρήσιμο για να κάνεις λίγο πιο customization την εμφάνεργασία. Βέβαια, αν είσαι σαν εμένα και έχεις 30.000 αρχεία στην εφαρμογασία σου, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει και πολύ αυτό το πράγμα. Είδαμε επίσης και το Game Mode στα Mac, το οποίο ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα να παίζεις, να έχει ουσιαστικά την υποδομή να μπορέσεις να παίξεις gaming σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Αυτό θα το τσεκάρουμε βέβαια όταν έρθει το Sonoma στα laptop μας και μπορέσει και να ενεργοποιηθεί το Game Mode, καθώς ακόμα στην developer beta δεν είναι τόσο αναπτυγμένο στο βαθμό που θα είναι όταν κυκλοφορήσει η public beta έκδοση. Επίσης η Apple, αν και δεν το ανακοίνωσε επίσημα, αλλά μπορείτε κανονικά πλέον να κάνετε update τα AirPods, κυρίως τα AirPods Pro αν δεν κάνω λάθος, του firmware, γιατί ανακοινώθηκε και firmware για τα νέα AirPods. Λίγο πολύ το WWDC κυρίως εμένα με απογοήτευσε, καθώς περίμενα κάτι διαφορετικό, να δω δηλαδή πράγματα τα οποία θα ήταν η εξέλιξη. Θεωρώ ότι ήταν λίγο στάσιμο κυρίως στις εκδόσεις iOS και δώσανε λίγο βάση στο Apple Vision Pro. Θα μου πεις τώρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καινοτόμο και είναι η εξέλιξη ουσιαστικά, αν και ακριβό, αλλά έρχεται να δώσει κάτι νέο στην αγορά της gaming αλλά και γενικότερα της εικονικής πραγματικότητας, ειδικά για κάποιον τον οποίο το χρειάζεται. Θεωρώ πως η εικονική πραγματικότητα είναι το μέλλον και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Όλες οι εταιρείες θα κινηθούν προς εκείνη την κατεύθυνση και σε λίγα χρόνια θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ίσως αυτές οι συσκευές να είναι πολύ διαφορετικές. Φυσικά είναι κάτι το οποίο θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω στην περιγραφή. Πώς βλέπετε το μέλλον σε λίγα χρόνια και αν όλο αυτό θα επηρεαστεί από τα AR, VR και την εικονική πραγματικότητα.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimitsio.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.